Σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, θα σας δείξω τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης, της σημερινής δημοσκόπησης. Μαζί μου απόψε ο πολιτικός συντάκτης από το Βήμα, ο Άρης Ραβανός, ο Γιάννης Κακουλίδης, συγγραφέας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, ο Νάσος Αθανασίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Νικολόπουλος, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ο Βασίλης Καπερνάρος, ανεξάρτητος βουλευτής, ο Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και ο Θοδωρής Μιχόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Η Αυγή και της εφημερίδας Η Εποχή. Θα καλησπερίσω αμέσως τον καθηγητή στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Επαμηνών Δαπανά. Καλησπέρα σας, κύριε Πανά. Καλησπέρα σε όλους σας. Δώστε μας καταρχήν τα στοιχεία της δημοσκόπησης που έχετε διενεργήσει, το δείγμα κλπ. Και σε ποιο διάστημα έχει γίνει αυτή? Κοιτάξτε, στο διάστημα από 29 μέχρι 4 δεκάτου. Αφορά σύνολο χώρας 2.878 άτομα. Πόσα άτομα? 2.878. Πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Ναι, το δείγμα είναι πλησιάζει 4.000 άτομα. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε τι διαπιστώνει αυτή η δημοσκόπηση και να δούμε παρακαλώ την πρώτη κάρτα, την πρόθεση ψήφου. Ναι. Κοιτάξτε τι διαπιστώνει η δημοσκόπηση. Πρώτον, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια δυναμική... Να διαβάσω πρώτα τα αποτελέσματα και θα σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται, φίλες και φίλοι, με 9,5 μονάδες. Βλέπετε, είναι στο 31%. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία με 9,5 μονάδες διαφορά στο 21,5. Η Χρυσή Αυγή είναι στο 9,5. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 6,2. Το Ποτάμι είναι τρίτο, στο 6,7. Όχι, είναι τέταρτο το Ποτάμι. Τέταρτο είναι. Ναι. Τέταρτο, έχετε δίκιο, τέταρτο. Είναι πέμπτο το ΠΑΣΟΚ, 6,2. Το ΚΚΕ, ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,8. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 1, η Δημοκρατική Αριστερά σχεδόν εξαφανίζεται από το χάρτη, ναι. Πάει στο 0,7, Δημιουργία ξανά 0,7, Οικολόγοι 0,7, ΕΠΑΜ 0,4, Άλλο Κόμμα 3,6, Λευκό Άκυρο 1,8, η Αναποφάσιστη 6,3, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 1%. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Ναι. Αυτό είναι στο σύνολο του δείγματος. Ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη σχετικά με την τάση και τη δυναμική των κομμάτων. Και αυτή είναι η πρώτη δημοσκόπηση που γίνεται μετά τις ευρωεκλογές, που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το άνοιγμα... Εννοείται από το Πανεπιστήμιο σας, εσύ, από δική σας δημοσκόπηση, Από τη στιγμή που τελείωσαν οι ευρωεκλογές, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το προβάδισμα που είχε από τις ευρωεκλογές συνεχίζει να το διατηρεί και να το επαυξάνει. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση της δημοσκόπησης. Ναι. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι... Είναι πολύ κοντά αυτή η δημοσκόπηση δική σας, με τις 9,5 μονάδες διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, με την τελευταία που είδαμε, όπου έδινε μία διαφορά ΝΑΣΟ 11 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, η δημοσκόπηση της Public Issue. Της Public Issue, ναι. Η οποία αμφισβητήθηκε εντόνως... Από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβερνητική εκπρόσωπο, είπε ότι μιλάμε για γκεμπελικές μεθόδους. Κάτι τέτοια ακούσαμε από την κυρία Βούλτευση. Αλήθεια, κύριε Πάνα, δεν φοβάστε μήπως ακούσετε τα ίδια? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω στη διάθεση και τη κυρία Βούλτευση και όποιος να αμφισβητήσει. Έχει επιβεβαιωθεί ο καθηγητής τρεις φορές, οπότε ό,τι και να πει η Σοφία. Έχετε στη διάθεση. Πάνε άσοφο. Έχω στη διάθεση τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, όποιο θέλει να δει τα δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα, διότι... Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Πριν τις ευρωεκλογές είχατε διενεργήσει δημοσκόπηση, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπορείτε να μας πείτε αν ήσασταν κοντά στο εκλογικό αποτέλεσμα? Ακριβώς ήμουν στο αποτέλεσμα. Πιάσατε δηλαδή 100% το αποτέλεσμα. Για ρωτήστε και τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Και στις προηγούμενες και στις... Και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Αλλά δεν έχει κρατικό χορηγό ο Πανάς. Ναι. Γι' αυτό. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Χίλιες. Και να την αφιερώσω στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε, οπότε είναι μάταιες και οι δημοσκοπήσεις, ότι ο Τσίπρας δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Διαπιστώνεται ενώ θα ζει πολιτικά διαρροή ψηφοφόρων από κίνηση ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς τον ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω με τα πραγματικά δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία από το 2009... Αφήστε τον κύριο Αθανασίου με τον κύριο Πανά. Ναι, αλλά από το 2009 μέχρι σήμερα έχει χάσει γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Διότι η Public Issue, ναι, την προηγούμενη φορά αυτό ακριβώς διαπίστωσε. Διαρροή ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Πατουέκη. Η κίνησή τους προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
Εντάξει, 2 εκατομμύρια πού θα πάνε όλοι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει έντονη διαρροή, διότι συνέχεια, όπως και από το ΠΑΣΟΚ υπάρχει διαρροή. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό, αν καταλαβαίνω καλά και την ερώτηση του κυρίου Αθανασίου, έχετε μετρήσει συγκεκριμένο ποσοστό ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που φεύγουν και πάνε απευθείας στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορώ να το πω, αλλά ουσιαστικά η διάχυση που παρατηρείται από τον μεγάλο αριθμό, διότι είναι μεγάλη η αριθμή, δεν είναι 3.000 που πήγανε. Μιλάμε ότι από τα 2-2,5 εκατομμύρια που είχε, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, έχει φτάσει στο 1-1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Έχει χάσει δηλαδή πάνω από 1.700.000 ψηφοφόρους. Κύριε Παπαδάκη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι, να ρωτήσω. Όχι. Άλλος θέλει να ρωτήσει κάποιος για το... Εγώ ήθελα. Παρακαλώ. Κύριε Πανά, είναι αναστρέψιμη η πορεία για τα κόμματα που φαίνονται να μένουν εκτός Βουλής για το επόμενο κρίσιμο τρίμηνο, γιατί είναι βέβαιο ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο? Εντάξει, είναι καλή ερώτηση αυτή. Εγώ θα σας απαντήσω με την θεωρία που υπάρχει στη βιβλιογραφία της ασύμμετρης δυσαρέσκειας. Δηλαδή, το οικονομικό πρόβλημα της χώρας παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο λοιπόν τα οικονομικά είναι δυσμενή για τους πολίτες, τόσο η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αναστρέψει το κλίμα. Αλλά θα σας πω τι λέει αυτή η θεωρία. Ότι και σήμερα να δώσει ένα σωρό ας πούμε παροχές, είναι δύσκολο στη μνήμη του πολίτη, του ψηφοφόρου, να αναστραφεί η κακή συμπεριφορά όλων αυτών των ετών. Άρα λοιπόν δεν είναι αναστρέψιμο. Και θεωρώ ότι η ψαλίδα θα μεγαλώνει. Κύριε Καθηγητά, έχετε στοιχεία για τη συσπήρωση των κομμάτων, ειδικά των δύο πρώτων? Όχι, δεν έχω στοιχεία. Όχι. Είναι χωρίς αναγωγή αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Πανά? Ναι, η αναγωγή η οποία έγινε, εμείς σαν έτσι, σενάριο, δεν κάναμε μια αυθαίρετη αναγωγή. Την αναγωγή την κάναμε με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, έτσι για να δούμε τι γίνεται. Και συνεπώς κάναμε διάφορα σενάρια τα οποία δεν μετέβαλαν τον αριθμό των εδρών. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο πιθανή είναι η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, βάσει των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης που έχετε κάνει? Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία εξαρτάται από το αθρηστικό ποσοστό που μένει εκτός Βουλής. Λοιπόν. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό. Θα παρακαλέσω να δούμε και την άλλη κάρτα που έχουμε με πιθανές έδρες. Μπράβο. Ναι. Εδώ δίνετε. Τι δίνετε, κύριε Πανάγια, πείτε μας. Εδώ, επειδή δεν σας βλέπω, μπορείτε να μου πείτε εσείς. Ναι, εδώ δίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα αποτελέσματα 143 έδρες. Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία δίνεται 64. Ναι. Στη Χρυσή Αυγή 28. Στο Ποτάμι 20. Στο ΠΑΣΟΚ 19. Στο ΚΚΕ 17. Και στους Ανεξάρτητους Έλληνες 9. Μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κομματική βουλή. 7 κομματική βουλή. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, οι έδρες είναι εύκολο, όπως αντιλαμβάνεστε, με μια προσπάθεια το 143 να φτάσει στο 151, που είναι το επιθυμητός αριθμός. Δηλαδή για 8 έδρες μπορεί να δημιουργήσει αυτοδυναμία. Αλλά όσο πιο... Άρα δηλαδή αυτό που φάνταζε μακρινό όνειρο πριν από λίγους μήνες, που κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε ότι εμείς θα την πιάσουμε την αυτοδυναμία και κάποιοι χαμογελούσαν ηρωνικά, ναι, τώρα αρχίζει να μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και θα σας πω το εξής, ότι αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 65 με έδρες. Χάνει 65 έδρες η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Που τι σημαίνει? Κάνει τον πόνους, κατά. Κάνει τον πόνους των 50 εδρών, βεβαίως. 50 εδρών. Ναι. Αυτή είναι η συντηρητική εκτίμηση που σας κάνω, διότι μπορεί να φτάσει το 65 στα 70 άτομα. 70 έδρες θα χάσει. Έτσι, βλέποντας ότι θα χάσει και από κανονικά πέραν του πόνους. Δηλαδή οι 50 βουλευτές που εξελέγησαν με τον πόνους πρέπει από τώρα να θεωρούν ότι είναι στο ταμείο ενέργεια. Η εκτίμηση που κάνουν ορισμένοι και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει πλέον για αυτοδυναμία ολοταχώς, η αίσθηση δική σας ποια είναι? Κοιτάξτε, έχει βάση αυτό ή είναι υπερβολή? Όχι, δεν είναι υπερβολή. Θα σας πω το εξής, ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, το να αυξήσει εντυπωσιακά, θα έλεγα, και έστω και τις 2 ή 3 μονάδες, είναι σημαντικό δείγμα ότι η ψαλίδα θα ανοίγει. Ναι. Να σας ρωτήσω, σας κάνει εντύπωση το πολύ υψηλό ποσοστό που έχει το τρίτο κόμμα, είναι στο 9,5% η Χρυσή Αυγή, η οποία δείχνει μια πολύ αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.
Ναι. Είναι στο 9,5% ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Ναι. Αυτό κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή έχει μια απορφητικότητα από τη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς, έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι, κάνει ζημιά λοιπόν πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Το ποτάμι πώς το βλέπετε, κύριε καθηγητά? Δεν ξέρω, μέχρι τέλος θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει και τι πραγματικά θα κάνει για ορισμένα ζητήματα με τις προγραμματικές του, έτσι, ναι, ναι. Ενέργειες. Δεν το βλέπω ότι το ποτάμι μπορεί να συμπαρασύρει τα πάντα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση επίσης ότι η δημοσκόπηση δική σας δίνει αρκετά πιο ψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε δει. Ναι, ναι. Ήταν πιο κάτω το ΠΑΣΟΚ. Η δική σας το δίνει λίγο, λίγο ανεβασμένο. Λίγο ανεβασμένο, διότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ίσως το ΠΑΣΟΚ δεν τρώει όλη τη φθορά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Μπροστά φαίνεται ο Σαμαράς και από πίσω είναι το ΠΑΣΟΚ. Και από πίσω είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στην ουσία κυβέρνα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πολύ σταθερό το ΚΚΕ με 5,8. Και πιστεύω ότι μπορεί να ανέβει ακόμα. Και πιστεύετε ότι μπορεί να ανέβει ακόμα. Ναι. Ενώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι... μετέχμιο. Στο μετέχμιο. Είναι στο κρίσιμο εκεί, στο 3%. Ναι. Θέλετε να μας πείτε κάποιο άλλο συμπέρασμα για να κλείσουμε? Όχι. Το άλλο συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις να παρατηρούμε καλά την πρόθεση και επίσης το ποσοστό των αναποφάσεων. Εδώ έχουμε πάει ένα πολύ μικρό ποσοστό αναποφάσεων. Να σκεφτείτε ότι... Εδώ έχετε ένα 6,3. Στην τελευταία δημοσκόπηση η αναποφάση ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στο 16,7%, κοντά στο 17%. Ναι, εδώ έχουμε 6,3. Είναι πολύ μικρή. Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό πάντως, όπως μας είπατε, και έχω και πολλά μηνύματα για την αξιοπιστία τη δική σας και των δημοσκοπήσεων που διενεργεί το Πανεπιστήμιο, με εσάς επικεφαλής. Είναι σημαντικό ότι πέσατε πολύ μέσα και στις εθνικές εκλογές του 2012 και στις ευρωεκλογές τις πρόσφατες. Ναι. Ενώ άλλες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, έχουν κάνει σημαντικά λάθη την τελευταία τριετία. Κάναν ταμεία όμως. Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Νικολόπουλε. Αυτό είναι δικό σας το σχόλιο. Πώς δεν το γνωρίζετε? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο καθένας βέβαια μπορεί να κάνει την δική του ερμηνεία. Μπείτε να δείτε εσείς στα site τους πελάτες τους και δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Μάλιστα. Ο κύριος Πανάς, από ό,τι ξέρω, δεν έχει τέτοιες δοσοληψίες. Όχι, δεν έχουμε. Κύριε Πανά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και θα χαρώ ένα βράδυ να σας φιλοξενήσω και στην εκπομπή μου. Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανά. Μπορώ να κολλήσω μια παρατήρηση στα λόγια? Ναι, για να πάμε στον κύριο Παπαδάκη. Ναι, για τους δύο συναδέλφους που δεν έχουν μιλήσει καθόλου. Ειλικρινά, αλλά είναι ο δημοσιογραφικός πειρασμός. Εγώ έλεγα ότι πριν από την πρόταση εμπιστοσύνης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για την αυτοδυναμία. Μετά την ενέργεια αυτή του κυρίου Σαμαρά, την οποία θαύμασαν πάρα πολύ, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι βέβαιος για την αυτοδυναμία. Εννοείς ότι έχει κάνει πολιτικό λάθος μετά, για την ψήφο εμπιστοσύνης? Ναι, μέγα, γιατί συσπήρωσε, εξόργησε τον κόσμο. Ο κύριος Τζιτζικώστας εκ Θεσσαλονίκης έχει κάποιο δίκιο όταν λέει ότι ο κύριος Σαμαράς, τώρα το αποδίδω με δικά μου λόγια, αν θέλει, αν έχει κομματικό πατριωτισμό, αν θέλει να σωθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να φύγει τώρα. Ναι. Αυτό να μην το εύχεται λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το λέει και γίνει κατά λάθος, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Αυτό θα το δούμε. Και το τρίτο, θέλω να πω κάτι σχετικά με το ποτάμι. Μου έκανε εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση, η συνέντευξη του καθηγητή Γραμματικάκη στην Αυγή, ο οποίος εζήτησε... Στην Κυριακάτικη Αυγή, λες. Ναι, ναι. Εζήτησε συνεργασία του ποταμιού με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που τοποθετείται ένα στέλεχος του ποταμιού. Κάτι με αυτόν τον τρόπο, κάτι λέει αυτό. Τώρα, δεν ξέρω, τελευταία, Νάσο, πολλοί έχουν ερωτευτεί το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πολλές δυνάμεις έχουν ερωτευτεί, μέχρι και ο Βενιζέλος. Που είπε κυβέρνηση προοδευτικό πρόσημο και έκλεινε το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Ναι, μα αλλά εδώ ακούω. Έχετε πέρασει, αρέσετε τώρα. Αρέσετε τώρα τελευταία, αρέσετε πολύ. Το είχε πει η Μελίνα Μερκούρη και είναι αλήθεια. Είχε πει Ανδρέα, το αντίθετο, ότι δεν αρέσουμε πρόεδρε. Ανδρέα, δεν αρέσουμε πια. Δεν αρέσουμε πια. Τι ωραία έκφραση, και ειλικρινή. Σωστά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαδάκη να ακούσουμε ένα σχόλιο και για τη δημοσκόπηση και για το προσχέδιο προϋπολογισμού, αν θέλετε. Κοιτάξτε, για τη δημοσκόπηση, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά της, διαμορφώνεται ένα διπολικό, τρικομματικό σκηνικό. Ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας δορυφόρων με κόμματα τα οποία είτε τώρα είτε στην πορεία θα προσκολήσουν στην προσπάθεια να φτιαχτεί μια επόμενη κυβέρνηση η οποία θα διαχειριστεί τον καπιταλισμό
και επί της ουσίας θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Mm-hmm. Και αυτό που λέμε είναι ότι, για παράδειγμα, βλέπουμε υψηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ας σκεφτούν οι εργαζόμενοι που μας ακούνε απόψε, οι αυταπασχολούμενοι, αισθάνονται πιο ισχυροί το τελευταίο διάστημα με την ισχυροποίηση, για παράδειγμα, έστω και τη δημοσκόπηση, και εγώ σας λέω, του ΣΥΡΙΖΑ, ή την εκλογική το προηγούμενο διάστημα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πιο ισχυρός ο εργαζόμενος στον χώρο δουλειάς του απέναντι στον εργοδότη? Είναι πιο ισχυρός ο αυταπασχολούμενος απέναντι στην αντεργατική επίθεση? Έχει δυναμώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα? Το λέμε αυτό γιατί όχι μόνο δεν υπάρχει ισχυροποίηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, έχουμε και βήμα πίσω. Και ακριβώς αυτή την εκτίμηση που κάνει το ΚΚΕ σήμερα, νομίζουμε ότι πρέπει να την κρατήσουν οι εργαζόμενοι, ότι το επόμενο διάστημα δεν αρκεί μόνο να ιτηθεί η κυβέρνηση που πρέπει να ιτηθεί, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει να σκεφτούν οι εργαζόμενοι και το τι θα έρθει. Και δεν μπορεί να είναι ό,τι να είναι το τι θα έρθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι να είναι, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας? Ότι θα είναι μια επιλογή που είναι εντός των πλαισίων. Γι' αυτό δεν ανησυχεί το κεφάλαιο από αυτές τις εξελίξεις. Να σας πω, για παράδειγμα, για τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Συζητάμε τώρα για τον προϋπολογισμό. Ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κοστολογημένα είναι τα προγράμματά του. Στην ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, δεν είπατε για τον προϋπολογισμό ότι αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που γίνεται σε συνθήκες ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης. Από 1η-1η-2014 υπάρχει ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, το σύμφωνο σταθερότητας, που προβλέπει αυξημένη προληπτική εποπτεία σε κάθε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ περισσότερο για τις χώρες που είναι σε πρόγραμμα. Τι βγαίνει λοιπόν από αυτό? Ότι υπάρχει μόνιμα μνημόνια διαρκείας που και τα αποδέχονται τόσο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποδεχθεί, κύριε Παπαδάκη, και ο ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια? Θα τα αποδεχθεί? Μα κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, το βασικό, το τέλος των μνημονίων που λένε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει μια ατέρμονη συζήτηση. Τέλος των μνημονίων για το ΚΚΕ, πιστεύουμε και για τους εργαζόμενους, είναι να ανακτηθούν και να αναπληρωθούν όλες οι απώλειες της τελευταίας πενταετίας. Για αυτές τις απώλειες, ούτε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζουν κουβέντα. Τις θεωρούν δεδομένες και μάλιστα με τις προτάσεις νόμος που έκανε πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που βάζει είναι ότι αποδέχομαι τα χαράτσια και τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί στο λαό όλα αυτά τα πέντε χρόνια και συζητάμε για το πόσες δόσεις θα τις καταβάλει ο εργαζόμενος για να μπορέσει να ξεχρεώσει. Δεν είναι ακριβώς. Άρα, ακριβώς έτσι και πολύ χειρότερα. Όταν λοιπόν λέμε ότι υπάρχει από τη μια η Νέα Δημοκρατία που λέει μέχρι 100 δόσεις και συζητάει με την διαπραγμάτευση πόσες θα φτάσουν, αλλά και από την άλλη και ο ΣΥΡΙΖΑ που στην ίδια κατεύθυνση έχει δεδομένο ότι ο λαός πρέπει να πληρώσει, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν δεδομένο ότι το χρέος πρέπει να το πληρώσει ο λαός, ότι πρέπει να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν τα κέρδη του κεφαλαίου. Είναι λοιπόν μια γραμμή, βεβαίως έχουν διαφορές τα κόμματα, δεν είναι ίδια. Από διαφορετικό στενό βγαίνουν στην ίδια λεωφόρο των καπιταλιστικών κερδών και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν και αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ταξικός, θα είναι αντεργατικός. Και επειδή ακούσαμε κάτι κλαψουρίσματα πριν για τους καημένους τους επιχειρηματίες που δεν θα έχουν πολλά κέρδη και επενδύσεις το επόμενο διάστημα, σας διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχει ένα φωτογραφικό νούμερο, ένα μέγεθος στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ποιος κλαψούρισε υπέρ των επιχειρηματών? Ναι, υπάρχουν από το μεσημέρι πολύ, από το χρηματιστήριο μέχρι κόμματα που λένε για τις επενδύσεις, για όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα μέγεθος του προϋπολογισμού που είναι απολύτως αποκαλυπτικό και χρειάζεται οι εργαζόμενοι να το σκεφτούν καλά. Είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που είναι ένα κρίσιμο μέγεθος που δείχνει τι έρχεται την επόμενη μέρα. Και το βάζουμε αυτό γιατί όταν ανοίγει ζήτημα ασφαλιστικό, όταν δηλαδή το κράτος μειώνει τις ασφαλιστικές φορές, δίνει σήμα, κουνάει το μαντήλι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, και μείωση των συντάξεων και νέα αντεργατική επίθεση. Και απέναντι σε αυτά, οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν ότι χρειάζεται να οργανώσουν την πάλη τους, να μην περιμένουν κανένα σωτήρα, καμιά αναμονή, καμία ανάθεση σε κανέναν σωτήρα, και να οργανώσουν την πάλη τους και μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Μπορείτε να μου επιτρέψετε μια παρατήρηση? Θα μπορούσα να σιωπήσω και να μην πω τίποτα. Αλλά λόγω γενιάς θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Μιλήσατε για τον αλληλοέλεγχο στα οικονομικά βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας, έτσι δεν είναι? Ναι, και είπατε ότι αυτό είναι κακό.
Δείτε, πραγματικά μπορούν να ελέγξει ο Γάλλος και ο Γερμανός την ελληνική οικονομία. Αλλά, και σας το λέω επειδή είστε και ευρωβουλευτής, μπορείτε και εσείς να ελέγξετε τη γερμανική οικονομία. Παράδειγμα, να πείτε, κυρία Μέρκελ, έχετε πλεονάσμα. Τα πλεονάσματα είναι εις βάρος των άλλων χωρών και ιδίως των χωρών του Νότου. Να την ελέγξετε, να διαμαρτυρηθείτε και να πάρετε και την επιτροπή με το μέρος σας, γιατί έχει χρέος τώρα ο Μοσκόβηση, όπως ο προκάτοχός του, να ελέγξει τη Γερμανία, να την εγκαλέσει. Κυρία Θανασίου, εσείς κάνετε μια διάκριση ανάμεσα στις χώρες. Εμείς κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που κερδοφορούν. Αυτή είναι η πραγματική διάκριση. Γιατί μια στιγμή είπατε πριν για το Ρέτζι και τον έχετε βγάλει ότι είναι και αυτός, ότι άντε να μιλήσει, να προωθήσει. Ο Ρέτζι στην Ιταλία προωθεί απολύσεις, προωθεί περικοπές, προωθεί αντεργατικά μέτρα. Πάτε σε άλλο θέμα. Όχι, το ίδιο θέμα είναι ακριβώς. Και λέμε λοιπόν ότι για την ίδια περίοδο, εσείς ήσασταν και το κόμμα σας, όχι εσείς προσωπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε τον Ντράγκη ότι φέρνει τη νέα ελπίδα, το νέο αέρα στην Ευρώπη, ότι επιτέλους υπάρχει ένα αντίβαρο στη Μέρκελ. Και πώς αποδείχθηκε τελικά ο Ντράγκη, είναι αυτά που έλεγε το ΚΚΕ, ότι η οποιαδήποτε αγορά ομολόγων από τράπεζες ακόμα και χωρών που είναι σε πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει με όρους. Ξεκινάμε σας, κύριε Παπαδάκη. Ένα λεπτό. Πρέπει να υπάρχει, κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό, μια και είναι ευρωβουλευτής. Με όρους που πρέπει να υπάρχει το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας. Συνέχεια τα λαϊκά με το λαό και με τους εργάτες. Με αυτούς είμαστε εμείς, ξέρετε. Με αυτούς είμαστε εμείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μου πείτε πού είναι οι εργάτες της οικοδομής και αυτή τη στιγμή πού είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι έγιναν εργολάβοι με Αλβανούς εργάτες? Ξέρετε πόσα έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι? Όχι, δεν μου απαντάτε. Πόσα έχουν τζογαριστεί από τα ασφαλιστικά του ταμεία? Γι' αυτό με ρωτάτε και σε αυτό σας απαντάω. Τα συνδικάτα που είναι οι Έλληνες οικοδόμοι που ξέραμε παλιά. Οι Έλληνες και οι μετανάστες πρέπει να παλέψουν μαζί. Κύριε Παπαδάκη, γιατί θέλουν να τους διαιρέσουν καθόλου αριστολογικά. Σας λέω το εξής. Οι Έλληνες οικοδόμοι είναι το ίδιο με τους σημερινούς Έλληνες οικοδόμους? Ή οι οικοδόμοι σήμερα είναι αλλοεθνείς και οι οικοδόμοι τότε που ξέρετε εσείς έχουν γίνει υπεργολάβοι ή μικροεργολάβοι? Τα εθνικιστικά σας κηρύγματα αφήστε τα κομμουνιστικά. Πείτε εσείς τα κομμουνιστικά τα δικά σας. Αερολογίε συνέχεια για το το λαό και τον εργάτη. Ποιοι εργάτες? Αυτή τη στιγμή έχουν ξεσκοθεί οι εργάτες να πάνε να δουν ότι δουλεύουν οι ξένοι και ενώ δεν έχουν νόμιμα χαρτιά τα στέλνουν στο εξωτερικό και δεν μιλάει κανείς από τους εργάτες. Οι μετανάστες είναι δηλαδή που σήμερα ο εργάτης δεν έχει. Εσείς αυτούς στοχοποιείτε. Αυτούς στοχοποιείτε. Αυτούς στοχοποιείτε. Εμείς στοχοποιούμε και εσείς δεν έχετε στοχοποιήσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα δώσω το λόγο στον Θοδωρή Μιχόπουλο και στον Άρη Ραβανό. Δύο λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε.